καλό στην Ιωάννα. Τι κάνετε? Εσύ να μας πεις τι κάνεις. Κρυώνω λίγο. Εντάξει, λογικό να κρυώνεις λίγο. Η αλήθεια είναι λίγο. Ότι ανέβασα πυρετό εχθές το βράδυ. Ναι. Μετά τον τζακωμό. Εντάξει. Μετά τον τζακωμό, λέω. Εγώ δεν τσακώθηκα με κανέναν. Άλλοι τσακώνονται μόνοι τους. Ποιοι? Εντάξει. Εγώ λέω κάποια πράγματα που. Καλά, και εσύ θύμωσε, δεν ήταν, δεν συμμετείχε. Μα εσύ στα καλακαθούμενα μπήκε σε μια ιστορία άσχετη και έλεγε για. Δεν είναι στα καλακαθούμενα. Εγώ άκουσα κάποια πράγματα και όφυλα να το πω εκείνη την ώρα, γιατί δεν μου αρέσει να δουλευόμαστε. Ναι. Και επειδή και ο κόσμο δεν είναι χαζό, όφυλα να το πω εκείνη την ώρα, γιατί. Άρα, ακόμη ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτό που είπες χθες. Δηλαδή, στηρίζεις το ότι. Μα τι να αλλάξει, μου λέτε δηλαδή ότι χθες ήταν κάτι άλλο και σήμερα είναι κάτι άλλο. Όχι, ρε παιδί μου, λέω μήπως συζητήσατε με την Κωνσταντίνα και το λύσατε. Και... δεν μπόρεσα να συζητήσω γιατί ήταν λίγο. Επιθετικός ο τρόπος της και δεν μου άρεσε. Ναι. Και δεν μπορούσα να κάνω διάλογο. Άρα λοιπόν την άφησα. Ναι. Να στα πει. Τι σου είπε δηλαδή? Εγώ δεν μπορώ να πω τι μου είπε. Η ίδια αν θέλει μπορεί να μιλήσει. Γιατί προσπαθούν να με βγάλουν τρελή. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή περίμενε. Ήρθε και σου είπε, γιατί το αφήσαμε λίγο έτσι στον αέρα χθες. Ήρθε και σου είπε η Κωνσταντίνα, θέλω να στήσουμε έναν καυγά για κάποιο λόγο. Ας πούμε για να είμαστε πολλή ώρα στον αέρα για παράδειγμα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Ούτε εγώ ξέρω. Ναι, αλλά ήρθε και σου είπε αυτό. Θέλω η Ιωάννα μου ξεκάθαρα. Να στήσουμε ένα καυγά. Ξεκάθαρα. Ναι. Για ποιο λόγο μπορεί κάποιο να στήσει ένα καυγά σε ένα παιχνίδι μόδα, ας πούμε? Αναρωτιέμαι, ίσως για να προβληθεί εκείνη περισσότερο, γιατί ήταν καινούρια παίκτρια και ήθελε να πάρει διάσταση το όνομά της. Δεν ξέρω, γιατί και εγώ στη συνέχεια μπήκα στη διαδικασία. Και βλέποντας και τη συμπεριφορά της μετέπειτα, μπήκα στη διαδικασία να.